Στη Φόρα και σήμερα με πάρα πολλά αποκαλυπτικά θέματα σε λίγο έχει σκάσει ως βόμβα μία είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά μεγάλη τράπεζα ελληνική να κατασχέτει τα λεφτά και την κινητή και ακίνητη περιουσία της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία, στην νεότερη πολιτική ιστορία, τράπεζα κατασχέτει την περιουσία πολιτικού κόμματος. Σε λίγο θα μάθουμε τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ποια η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Πώς φτάσανε να γίνει ένα μεγάλο δικαστήριο και να κερδίζει σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες πληροφορίες μεγάλη τράπεζα ελληνική την αγωγή εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε λίγο θα μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ακριβώς λέει και η Νέα Δημοκρατία, τι λένε τα δημοσιεύματα και τι λένε οι φήμες των τελευταίων ωρών. Θα μάθουμε σε λίγο γιατί πραγματικά δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά για το πώς φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κινδυνεύουν όλα τα γαλάζια ταμεία στις τράπεζες που έχει τα χρήματα μέσα. Και φυσικά τίθονται πολλά θέματα και για τη λειτουργία του κόμματος. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε. Κύριοι, θα μάθουμε τι έχει συμβεί στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τις τελευταίες ώρες και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν η Τράπεζα Πειραιώς, πάνω τζίφα, να κατασχέτει μετά από αγωγή που κέρδισε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητή και κίνητη περιουσία της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε ένα θέμα πάρα πολύ έτσι περίεργο, ένα θέμα το οποίο ξάφνιασε τους πάντες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πεις τι λέει το ρεπορτάζ και ποιος το δημοσιεύει. Έτσι, να πούμε καταρχήν ότι το ρεπορτάζ είναι του πιπερέτα.gr, του Πάρη του Κουρτζίδη, ο οποίος κάνει χρόνια ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας. Ένας έγκυρος δημοσιογράφος. Βεβαίως. Και η είδηση που έσκασε πραγματικά σαν βόμβα στα δημοσιογραφικά γραφεία θέλει την Τράπεζα Πειραιώς να έχει δεσμεύσει όλους τους γαλάζιους τραπεζικούς λογαριασμούς, δηλαδή όλους τους λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, η τράπεζα... Και όχι μόνο αυτό, κατάσχεση κάθε περιουσιακό στοιχείο και μπλοκάρισμα και όλων τραπεζικών λογαριασμών. Κάθε περιουσιακού στοιχείου. Του κόμματος. Βέβαια. Αυτό σημαίνει ενδεχόμενη κακή διαχείριση του κόμματος, των οικονομικών του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι υποδιερεύνηση από τη Νέα Δημοκρατία σαφώς. Θα πούμε σε λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε όμως εδώ πέρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του συναδέλφου, προκειμένου λέει να καταγγείλει τη σύμβαση και να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη, πλήρωσε λέει χαρτόσημο που έφτασε ακόμα και στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Πλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα πρέπει να προβεί σε κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της Νέας Δημοκρατίας, ώστε η διοίκηση της τράπεζας να μην κατηγορηθεί για απιστία και παράβαση καθήκοντος. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνεις, έρχεται σε αντιπαράθεση με τα όσα διατείνεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόσο καιρό περί νοικοκυρέματος του κόμματος. Ότι ο γαλάζιος προϋπολογισμός και το χρέος τους θα τακτοποιηθεί, που όλο αυτό το διάστημα ακούμε να λέει τόσο ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όσο και τα μέλη του κόμματος. Εδώ κάποιοι λένε ότι ίσως αντιμετωπιστεί και πρόβλημα για το πόσο κατέβηκε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Ακριβώς. Εάν δεν είναι τώρα υπερβολικά, αλλά αυτά τα οποία ακούγονται δυστυχώς είναι πραγματικά. Εφόσον έχουν δεσμευτεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, είναι λογικό ότι δεν θα μπορεί να πληρωθεί ούτε ένας λογαριασμός της ΔΕΚΟ. Και σύμφωνα με τα όσα ακούγονται αυτή τη στιγμή, είναι εξαιρετικά ανήσυχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αυτές τις εξελίξεις που έρχονται σε βάρος του κόμματος και του ίδιου, καθώς έχει ζητήσει, λέει, το δημοσίευμα του πιπεράτα.gr ο κύριος Μητσοτάκης τη βοήθεια του κεντρικού τραπεζίτη. Να πούμε το λόγο, να πούμε γιατί τη ζήτησε. Γιατί το ποσό υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο φυσικά είναι και σε τόκους και δεν έχει πληρωθεί, δεν έχουν πληρωθεί ληξιπρόθεσμες όφιλες ούτε τις τάξεις του 1 ευρώ μέχρι σήμερα. Και λένε, αυτό που είπε το τραπεζίτη, ότι το ραντεβού που έκανε τον κύριο Στουρνάρα στο Μήλο, στο Χίλτον, λένε κάποιες φήμες ότι είχε γίνει για να
πει το συγκεκριμένο πρόβλημα και το πόσο μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι πολύ περίεργα τα πράγματα, ξαναλέμε. Αυτή τη στιγμή λένε κάποιοι, και θα το χρησιμοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, λέει εδώ πέρα δεν μπορούσες να νοικοκυρέψεις το κόμμα σου, μπορείς να νοικοκυρέψεις την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στη Νέα Δημοκρατία μιλάμε για απόφαση κόλαφο. Υπάρχουν όμως δάνεια και από άλλες τράπεζες. Να δώσουμε και μια είδηση ακόμα. Βεβαίως. Να πούμε ότι φήμες τουλάχιστον προς ώρας θέλουν περιουσιακά στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και οι υπάλληλοι να έχουν μεταφερθεί τα οικονομικά τους στοιχεία δηλαδή στο Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πράγμα που σημαίνει τι, ότι γίνεται μια προσπάθεια, σύμφωνα πάντα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ό,τι υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών υγιές οικονομικά στη Νέα Δημοκρατία να μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έτσι ώστε να διασωθεί τρόπον την η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ξαναλέμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πουπεράτα.gr, το οποίο δημοσιεύεται αυτή τη στιγμή από πάρα πολλά site την ώρα που μιλάμε, λένε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, όπως επίσης η Τράπεζα Πειραιώς πήρε και έκανε όλη αυτή την κίνηση για να μην κατηγορηθούν για απιστία και παράβαση καθήκοντος η διοίκηση. Κάτι αντίστοιχο λέει ετοιμάζουν και άλλες τράπεζες όπου έχουν δώσει δάνεια και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Απλά είναι περίεργος ο χρόνος που συμβαίνουν όλα αυτά. Το θέμα εδώ είναι όμως ότι υπήρχαν όντως θαλασσοδάνεια, μιλάμε για πάρα πολλά δάνεια, εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να πληρωθούν. Τα πήραν να τα πληρώσουν. Πώς παίρνουν του ανθρώπου το σπίτι για μερικές χιλιάδες ευρώ που πήρε δάνειο. Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Ξαναλέμε, είναι μια βόμβα η οποία σκάει αυτή τη στιγμή, μια βόμβα η οποία έχει σκάσει και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, η Σταυρούλα Λουρού μίλησε με το γραφείο πρόεδρο του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζούλα. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Μιλήσαμε τι ακριβώς σου είπε. Μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία κατάσχεση και ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία τέτοια απόφαση. Μάλιστα. Ακόμα, λέει ο κύριο Ζούλας, δεν τους έχει κοινοποιηθεί κάτι. Η απόφαση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι τώρα. Τωρινή. Πριν λίγα λεπτά, ναι. Λίγων ωρών. 24 ώρα. Άρα, για να κοινοποιηθεί, καθαρογράφεται η απόφαση και μετά πηγαίνει με κλήτευση, με τον κλητήρα, με δικαστικό επιμελητή και με τον κλητήρα και πηγαίνει να προβούν στις νόμιμες ενέργειες. Λογικά, η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να ανταπαντήσει νομικά ίσως στη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε ένα νομικό, παρακαλώ πολύ, να έχουμε την κυρία Βασιλοπούλου στο τηλέφωνο για να μας πούν πώς η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προστατεύσει την περιουσία αυτή τη στιγμή. Ξαναλέμε, θα κατασχεθούν όλοι οι λογαριασμοί, όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Μεγάλος κίνδυνος για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κάποιοι λένε, που φτάνουν στα άκρα, μεγάλος κίνδυνος για το πόσο κατέβηκε στις εκλογές. Είναι αγωγή ή διαταγή πληρωμής αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω. Είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι αγωγή για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αν είναι αγωγή, είναι τελεσίδικη αγωγή. Αγωγή. Τελεσίδικη αγωγή, αν έχει βγει αυτό. Αγωγή και λέει. Μάλλον κάπως αγωγή είναι, όπως βγάζει από τον υπεράτο. Αγωγή λέει. Δεν διαπραγματευόμαστε. Για αγωγή μιλάει το ρεπορτάζ αν αυτό συζητάμε. Γιατί η αγωγή έγινε σε βάθος χρόνου. Άμεσα... Δεν είναι διαταγή πληρωμής που γίνει σε 15 μέρες. Και άμεσα εκτελέσιμη, κύριε Μακρύ. Για αγωγή μιλάμε εδώ. Είναι εκτελεστός τίτλος. Ναι, δεν είναι σαν διαταγή πληρωμής που μπορείς να κάνεις ανακοπή ή αναστολή εκτέλεσης. Άρα η αγωγή αυτή προφανώς έχει πάρει και ημερομηνίες διαφορετικές και έχουν γίνει και. Έχουν πάρει και άλλες ημερομηνίες και θα πήραν είναι πολλά χρόνια. Έχουμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη Ψωμιάδη, καλησπέρα. Ναι, δεν είναι μία χρονιά. Καλησπέρα, κύριε Καπούλη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή υπάρχει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο έχει δημοσιευτεί στα περισσότερα πολιτικά site. Το υπογράφει το συγκεκριμένο θέμα ο καλός συνάδελφος, ο Πάρης Κουρτζίδης, ο οποίος κάνει το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία και όλοι αναφέρουν ότι είναι ένα αληθινό δημοσίευμα.
Κύριε Ψωμιάδη. Κύριε Καμπούρη, αν εξταθούν αυτά που διαβάσαμε, αν εξταθεί το ρεπορτάζ που εσείς προηγουμένως αναφέρατε, νομίζω ότι απέναντι στο νόμο όλοι είμαστε ίσοι. Ασχέτως αν είναι πολιτικά κόμματα, αν είναι εκκλησία, αν είναι μοναστήρια, αν είναι δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι στα μεγάλα αυτά πολιτικά κόμματα, αλλά και σε μικρότερα, γίνεται εσωτερικός έλεγχος, διότι 35 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν αντελήφθη αν έγινε κάποιος οικονομικός απολογισμός, έστω απέναντι και στην κοινοβουλευτική ομάδα ή σε κάποια αρμόδια επιτροπή. Από εκεί και πέρα δεν έχω αντιληφθεί αυτά τα εκατομμύρια τα οποία χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα κόμματα. Από πού δημιουργήθηκαν, πού πήγαν τόσα εκατομμύρια. Αυτό ήταν, κύριε Γαρβάγια, πού πήγανε. Ποιος απολογήθηκε για αυτά, θα απολογηθεί κανείς. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κρίμα για έναν νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να επιβαρύνεται πιθανό, λέω, για λάθη παρελθόντων ετών, έτσι. Είναι για τα παρελθόντα έτη τα δάνεια, δεν τα έχει πάρει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Να το πούμε αυτό. Γι' αυτό σας είπα, εγώ 35 χρόνια δεν έχω αντιληφθεί αν υπάρχει κάποιος που να παρακολουθεί έναν οικονομικό απολογισμό, έναν έλεγχο, έναν πού πάνε αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε, κύριε Ψωμιάδη, να ακούσουμε την κυρία Ιφηγένεια Βασιλοπούλου, τη γνωστή δικηγόρο, για να μας πει αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να γλιτώσει την κατάσχεση, αν και μιλάμε για αγωγή. Για αγωγή η οποία δικαίωσε την Τράπεζα Πειραιώς. Ιφηγένεια Βασιλοπούλου, καλησπέρα. Μας ακούει η Ιφηγένεια Βασιλοπούλου? Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω. Σε ακούμε και εμείς, Ιφηγένεια, καλησπέρα. Αρχίστηκε αγωγή κατά της Νέας Δημοκρατίας από την Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Πειραιώς δικαιώθηκε. Έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει εκδοθεί μια απόφαση, η οποία είναι προσωρινά εκτέλεση για να μιλάμε για κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών. Αυτή λοιπόν την απόφαση, που είναι απόφαση πρώτου βαθμού, δηλαδή δεν έχει μεν τελεπιδικήσει, αλλά είναι προσωρινά εκτελεστή, που σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεστεί με οποιοδήποτε μέσο εκτέλεση, συνεπώς και με κατάσχεση σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, αλλά και ειδικών και τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει σε αυτή την απόφαση ο φιλέτης και προκειμένου εδώ η Νέα Δημοκρατία, ναι, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής, που φαίνεται ότι είναι προσωρινός εκτελεστή απόφαση, και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της εφέσεως. Μάλιστα, για να μην τυχθούν τα δικαιώματα του δανειστή και εν προκειμένου της τράπεζας, μπορεί η Νέα Δημοκρατία με το ένδικο μέσο της έφεσης και μετά με την αίτηση αναστολής να ζητήσει επικουρικά και την παροχή εγγύησης ή να τη δώσει ο δικαστής. Δηλαδή να πει το δικαστήριο ότι τη δίνει υπέρμετρο το μέτρο της εκτέλεσης και να δεσμεύσει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να μην μπορεί το κόμμα αυτό να κινηθεί, να πληρώσει υποχρεώσεις, προσωπικό και οτιδήποτε πληρώνει. Είναι πολύ επαφές το μέτρο. Και όταν μιλάμε για μια πρώτη κρίση, δηλαδή δεν έχει έρθει ακόμα το εφετείο να κρίνει τελεστήρικα την υπόθεση, μπορεί να αντικατασταθεί αυτό το μέσο της εκτέλεσης με την παροχή εγγυήσεως. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Και να πάει η Νέα Δημοκρατία να κάνει με ασφαλιστικά μέτρα την αίτηση αναστολής και να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης, δηλαδή να μην εκτελεστεί καθόλου η απόφαση αυτή μέχρι να εκδικαστεί η έφεση και να βγει απόφαση επί της εφέσεως, ή επικουρικά, εάν δεν γίνει αυτό καθόλου αδεκτό, να αντικατασταθεί το μέσο αυτό με την παροχή της εγγύησης που θα ορίσει το δικαστήριο. Οπότε να αποφευθεί αυτό το τόσο μενές μέσο εκτέλεσης. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να πληρώσει ωστόσο η Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να πληρώσει την κρίση. Δεν μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Τώρα μιλάμε για μια οριστική κρίση, η οποία μπορεί να είναι και εσφαλμένη, μπορεί να είναι και σωστή. Κανένα δεν το ξέρει αυτό. Κάτι λέει ο κύριο Ψωμιάδη. Κύριε Ψωμιάδη, τι είπατε? Η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να πληρώσει αυτό το μεγάλο χρέος, τα 150 εκατομμύρια, πόσα χρήματα είναι συνολικά, δεν ξέρω. Από πού θα τα βρει? Τα έσοδα είναι απειροελάχιστα.
Θα πρέπει να πάρει από τα μέλη. Αν γίνει ένα κούρεμα, αλλά αν γίνει ένα κούρεμα, πρέπει να γίνει κούρεμα για όλο τον ελληνικό λαό. Αλλά το ερώτημα το δικό μου, κύριε Καμπούρη, είναι αυτή την ευαισθησία που έδειξε η τράπεζα, θα πρέπει να τη δείξει και στους μεγαλοκαρκαρίες που πήραν τα προηγούμενα χρόνια δις, όχι εκατομμύρια. Έτσι. Δεν θα διεκδικεί η τράπεζα, διότι τα 270 δισεκατομμύρια που μπήκαν στη χώρα μας από τις ανακεφαλαιώσεις και έπρεπε να πέσουμε στην αγορά, πήγαν σε αυτή την βρώμικη, την τραπεζική συμμορία, την παγκόσμια συμμορία θα έλεγα. Όπως το λέτε είναι, θα πρέπει να πληρώσουν όλοι. Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και ο βιομήχανος και ο... Οι τράπεζες γιατί τα πήραν τα 270, δεν δουλεύουμε για τις τράπεζες. Δουλεύουμε για αυτή τη συμμορία, για τους τρομοκράτες. Που για την ξύλου πίδημα έρχονται και παίρνουν το σπίτι, το οικόπεδο, το μαγαζί, το Έλληνα πολύ, τον ιδρώτα. Ποιος έχει αυτό το δικαίωμα, ρε παιδιά. Δεν εφαρμόζουν την νόμη καταρχάς. Οι τραπεζίτες έχουν άλλους νόμους. Δεν εφαρμόζουν ούτε τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, να ακριβώς συμφωνώ, αλλά οι νόμοι είναι για όλους. Και ό,τι ισχύει για τα νομικά πρόσωπα, για τα κόμματα, για τα θετικά πρόσωπα, ισχύουν για όλους. Γιατί δεν τα λέτε, κύριε Συγγενέ, γιατί είστε τόσο ήπια, γιατί τόσο ευγενείς. Εσείς είστε μάχημος δικηγόρος, γιατί δεν τα λέτε, γιατί είστε τόσο σφιχτοί. Το πλουτισμό των τραπεζών και ότι οι τράπεζες δεν στέκονται και δεν εφαρμόζουν ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οδηγίες ακόμα και της τράπεζας της Ελλάδος και τι έχουν γίνει με πολλών ειδών δάνεια, τι αναφέρω. Κακός χαμός. Κύριε Καμπούρη, ναι. Κάνω επίσημη δήλωση, όλες τις πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων δεκαετιών είναι υπάλληλοι των τραπεζών. Όλοι οι οικονομικοί υπουργοί είναι υπάλληλοι της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό κάτι λέει. Αυτό λέει πάρα πολλά, απλώς σχολιάζουμε εδώ πέρα το θέμα. Κυρία Βασιλοπούλου, για να πάμε λίγο στο νομικό κομμάτι. Βγήκε η απόφαση, πότε θα κοινοποιηθεί στο η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση και είναι προσωρινά εκτελεστή, η διαδικασία είναι η εξής. Κοινοποιείται αντίγραφο της απόφασης. Πότε. Με επιταγή προπληρωμή, όποτε είναι έτοιμη η απόφαση και καθαρογεγραμμένη, ο δανειστής και προκειμένου η τράπεζα κοινοποιεί την απόφαση. Συνήθως πόσο καιρό. Μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση, Πότε κοινοποιείται, πότε καθαρογράφεται, μετά από πόσο καιρό μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό είναι θέμα του πρωτοδικείου, της γραμματείας, που ένας χρόνος να καθαρογραφεί μία απόφαση είναι ένα δίμηνο, συνήθως. Μπορεί βέβαια η απόφαση αυτή να έχει έρθει ήδη γραμμένη. Δηλαδή, όταν λέω γραμμένη, ενώ όχι με το χέρι του δικαστή, δακτυλογραφημένη. Μπορεί δηλαδή να είναι έτοιμη και να εκκρεμούν μόνο το καφέ. Οπότε η απόφαση αυτή μπορεί να είναι έτοιμη και σε 20 μέρες. Και νωρίτερα. Λέει το δημοσίευμα, κυρία Βασιλοπούλου, ότι πλήρωσε, λέει, η Τράπεζα Πειραιώς γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τέλος απογράφου. Έτσι είναι. Τι είναι αυτό, όταν δημοσιεύεται μία απόφαση και είναι προσωρινά εκτελεστή, για να εκτελεστεί, με βάση το ποσό, το επισπευδόμενο, ο δανειστής είναι υποχρεωμένος να πάει στην εφορία και να πληρώσει το λεγόμενο τέλος απογράφου. Είναι ένα ειδικό τέλος, το οποίο το πληρώνουμε επικεφαλαίου και τόκων με βάση την απέτηση. Πληρώνουμε το ποσό αυτό στην εφορία για να πάρουμε το λεγόμενο απόγραφο. Το απόγραφο είναι δηλαδή η ίδια η απόφαση που λέει επάνω στο όνομα του ελληνικού λαού. Έτσι αποκτά εκτελεστότητα η απόφαση και με βάση πλέον το απόγραφο επισπεύδουμε την εκτέλεση. Τα δε χρήματα που έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς για να πάρει εκτελεστότητα στην απόφαση, φυσικά τα χρήματα αυτά θα τα ζητήσει από τον οφειλέτη μαζί με το κεφάλαιο και την υπόλοιπη απέτησή της. Κυρία Βασιλοπούλου, άλλο τελεία. Κύριε Ψωμιάδη, υπάρχει κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία τώρα που θα έχουμε εκλογές, αν δεν υπάρχουν, αν είναι μπλοκαρισμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Νομίζω ότι η κυρία Βασιλοπούλου το έθεσε τα πράγματα. Νομίζω πολύ εύστοχα. Από εκεί και πέρα δεν είμαι ο κατάλληλος να σας πω για τις εκλογές. Καταρχάς δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω. Μάλιστα. Πάντως να πούμε εδώ πέρα ότι μιλάμε για δάνεια που έχουν πάρει οι προηγούμενες ηγεσίες Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, για να μην υπάρχει κάποιο μπέρδεμα, δεν έχει πάρει κανένα δάνειο ο ίδιος. Ωστόσο δεν έχουν πληρωθεί. Έτσι. Αλλά ωστόσο δεν είχε γίνει το νοικοκύρεμα. Θυμόμαστε τότε. Εγώ θεωρώ, Φιλιππέ, αν μου
επιτρέπετε, την προσωπική μου εκτίμηση, ναι, ως δικηγόρου πάντα, ότι επειδή το δάνειο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο και αφορά και πάρα πολλούς άλλους, ενδεχομένως και κόμματα, εγώ θεωρώ ότι και βλάπτονται τα συμφέροντα έντονα, όχι τώρα της Νέας Δημοκρατίας, του προσωπικού και των υπόλοιπων υποχρεώσεων, θεωρώ ότι είναι πολύ σόφρον να η Νέα Δημοκρατία με την νομική της υπηρεσία, εκτός από την αίτηση, να οδηγηθεί στην αίτηση αναστολή, και θεωρώ ότι το δικαστήριο μπορεί να δώσει την αναστολή της εκτέλεσης για να έχουμε μια ελευθύνικη κρίση και σαν αντιστάθμισμα να παρασκευθεί κάποια εγγύηση για τα συμφέροντα της τράπεζας, αν θεωρηθεί ότι η τράπεζα από την αναστολή κινδυνεύει να χάσει την απέτησή της. Και να πω και κάτι άλλο για να το καταλάβουμε. Η αναστολή είναι ένα μέσο το οποίο ναι μεν εξυπηρετεί τον οφειλέτη, αλλά για να χορηγηθεί η αναστολή, ο δικαστής, φανταστείτε ότι έχει μία ζυγαριά μπροστά του. Και έχει από τη μία μεριά, όπως μας έκανε στο Πανεπιστήμιο, το συμφέρον του δανειστή και από την άλλη το συμφέρον του οφειλέτη. Αυτό το οποίο υπερτερεί, πάντοτε αυτό κερδίζει. Δηλαδή, το ερώτημα είναι ένα και τελειώνω. Τράπεζα Πειραιώς. Από τη χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης για κάποιο διάστημα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στα συμφέροντά της και θα κινδυνεύσει να μην ικανοποιηθεί η απέτησή της όταν τελεσυνδικήσει η υπόθεση. Δηλαδή, η Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι με τη χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης η Νέα Δημοκρατία θα χάσει τα περιουσιακά της στοιχεία, δεν θα έχει τίποτα να εκτελέσει σε βάρος της και έτσι θα ματαιωθεί η ικανοποίηση της απέτησής της. Αν αυτό υπάρχει και μπορεί να το αποδείξει, μάλιστα, τότε η αναστολή εκτέλεσης ενδεχομένως να μην γίνει δεκτή. Θεωρώ όμως ότι δεν συντρέχει εδώ αυτή η περίπτωση και το δικαστήριο θα δώσει την αναστολή για να προστατεύσει και τα συμφέροντα... Θρίλερ, παρακαλώ, θρίλερ παίζεται αυτή τη στιγμή. Λένε πληροφορίες ότι έχει γίνει ο κακός χαμός, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Να ευχαριστούμε την κυρία Βασιλοπούλου. Ξαναλέμε ότι η διοίκηση της τράπεζας φοβάται να μην κατηγορηθεί για απιστία και παράβαση καθήκοντος. Και γι' αυτό έκανε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί υπήρχαν τεράστια θαλασσοδάνεια εκατομμυρίων ευρώ που αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός υποφέρει. Τόσα χρόνια όμως γιατί δεν τα ζητάγανε. Τώρα εδώ πέρα λένε κάποιοι ότι ίσως το κίνησε περισσότερο με πίεση της κυβέρνησης. Κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πίεσε τις τράπεζες, ότι κύριε πάρτε τώρα τα λεφτά που σας χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Παναγιώτη Ψωμιάδη, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Νομίζω ότι η πίεση αυτή είναι φυσιολογική. Μπήκαμε στην τελική φάση για τις εκλογές, θα σκέψουν να γίνουν την άνοιξη. Ακριβώς αυτό. Και αυτά θα τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Πόλωση. Δεν σ' άκουσα. Βλέπουμε πόλωση και βλέπουμε να γριεύουν οι κόντρες. Ναι, οπωσδήποτε. Και είναι κρίμα γιατί κανείς δεν σκέφτεται τον ελληνικό λαό. Κανείς δεν μιλάει για την καθημερινότητα. Κανείς δεν μιλάει για τα προβλήματα του λαού. Κανείς δεν μιλάει για τα προβλήματα της νεολαίας. Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε δεν εδώ πειράζει, ο ελληνικός λαός ξέρει τι θα κάνει. Πάμε εδώ. Τις αποφάσεις του. Πάμε να δώσουμε. Τα βουλεύουν που συμβαίνουν. Πάμε εδώ. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο στους φίλους τηλεθεατές σήμερα.